Η πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Sky, Όλοι μαζί Ελλάδα μπορεί, καθημερινά βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση και στην πόλη της Ναυπάκτου. Καθώς αποδεικνύεται ότι πλήθος ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων, γιατρών, εμπόρων αλλά και φορέων θέλει απλόχερα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε συμπολίτες του που τη δεδομένη οικονομικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε έχουν πραγματική ανάγκη. Αξίζει να σημειωθεί πως από αυτή την πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η μαθητική κοινότητα της πόλης. Στο ραδιόφωνο του Λεπάντο 101,4 και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία του Βαγγέλη Καρανικόλα, μίλησε ο διευθυντής του 3ου Γυμνασίου της πόλης, Πέτρος Πιτσιάκας, προκειμένου να δώσει το στίγμα της συμμετοχής των παιδιών του σχολείου του. Όταν μας ειδοποιήσατε για αυτή την πρωτοβουλία του Λεπάντο, που είναι άξιο συγχαρητηρίων, ευαισθητοποιηθήκαμε και σκεφτήκαμε να οργανώσουμε τα παιδιά, να κινητοποιήσουμε τα παιδιά, να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά όταν ανακοινώσαμε αυτή την πρωτοβουλία στις μαθητικές κοινότητες, όλα τα παιδιά άρχισαν να αναρωτιούνται πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δώσαμε την κατεύθυνση να συγκεντρώσουμε λεφτά και να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε δώρο επιταγές, τις οποίες θα δώσουμε σε, είτε μέσω του σταθμού σας, είτε εμείς ήδη σε άπορες οικογένειες, ώστε να πιάσουν τόπο. Και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Είναι πραγματικά άξια συγχαρητηρίων τα παιδιά για την ευαισθησία που επέδειξαν και ουσιαστικά νομίζω ότι το σημαντικότερο δεν είναι το ποσό που συγκεντρώθηκε, όσο η κινητοποίηση των παιδιών και η ευαισθητοποίησή τους σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή στη συμπαράσταση προς τον συνάνθρωπο. Γιατί δεν έχει σημασία το ποσό που δίνει ο καθένας, όσο η σκέψη που κάνει να βοηθήσει έστω με ένα συμβολικό ποσό τον συνάνθρωπο. Γιατί ο ένας μόνος του δεν μπορεί να βοηθήσει επαρκώς, αλλά όμως όλοι μαζί μπορούμε. Η Ελλάδα μπορεί. Κακά τα ψέματα, το μέλλον είναι οι νέοι. Όταν λοιπόν οι νέοι πιστεύουν σε ένα σύστημα αξιών το οποίο η δική μας γενιά δυστυχώς το έχει ξεχάσει ή το έχει υποβαθμίσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επένδυση στο μέλλον. Και πραγματικά τέτοιου είδους εκδηλώσεις νομίζω ότι αναδεικνύουν ένα σύστημα αξιών το οποίο δυστυχώς τίνει να εκλείψει. Καθημερινά, μετά το τέλος των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης του Λεπάντο, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε τις λίστες των ανθρώπων που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία του Λεπάντο 101,4 να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία, βρήκε μιμητές και σε άλλες πόλεις της χώρας και η προσπάθεια φαίνεται πλέον πως ολοένα και γιγαντώνεται. Αυτό που αποδεικνύεται λοιπόν είναι πως γίνεται συνείδηση ότι έχει φτάσει η στιγμή να δώσουμε νόημα στον όρο αλληλεγγύη, δείχνοντας ότι μπορούμε να πετύχουμε ως κοινωνία πολλά, αρκεί να είμαστε ενωμένοι.